24 και πλέον ώρες μετά τον πύρινο εφιάλτη στην πόλη Χρυσοχούς, όπου στο παραπέντε αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, αποφασίστηκε το τμήμα περιβάλλοντος σε συνεργασία με το τμήμα υδάτων να προχωρήσουν στον καθαρισμό της κήτης του ποταμού της περιοχής. Το θέμα του ποταμού που είναι πολύ μεγάλο, είναι 5 χιλιόμετρα, που υπάρχουν καλάμια, υπάρχουν σημεία τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Αύριο στις 10 το πρωί θα έχουμε σύσκεψη εδώ επί τόπου με την υπηρεσία περιβάλλοντος, με το τμήμα αναπτύξεως υδάτων, με την πυροσβεστική, ούτως ώστε να βρούμε το σωστό τον τρόπο, το γρήγορο τον τρόπο να προχωρήσει ο καθαρισμός της κήτης του ποταμού. Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι αύριο θα ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και θα βρεθεί η χρυσή τομή. Ο ποταμός ανήκει στο τμήμα αναπτύξεως υδάτων. Όμως η υπηρεσία περιβάλλοντος θέτει κάποια θέματα για την βιοποικιλότητα των χλωρίδας σπανίδας που υπάρχει στον ποταμό. Θα βρούμε τον τρόπο ούτως ώστε να συνυπάρξουν και οι χελώνες αλλά και οι άνθρωποι, τα σπίτια να είναι με ασφάλεια, να μην κινδυνεύουν. Αναγκαιότητα να αρχίσουν οι διαδικασίες καθαρισμού των επικίνδυνων σημείων του ποταμού από αυτή την βδομάδα, τονίζει ο Γιώτης Παπαχριστόφη. Ο καθαρισμός ολόκληρης της κήτης του ποταμού θα αρχίσει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, με τη λήξη της οτοκίας των χελώνων. Κατασκηνωτές που έζησαν στιγμές τρόμου στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Ήταν έτσι μια πολύ άσχημη στιγμή. Κρίμα είναι να ξανασυμβεί. Πρέπει να καθαριστεί ο τόπος, καλαμιώνες, ξερά χόρτα κ.ο.κ. Έναν καλό να πάρουν κάποια μέτρα για αρμόδιοι, γιατί εγκρίμανε τις ωραίες στιγμές να πάνε χαμένες. Κατά την περσίνη χρονιά ξέσπασαν στην κήτη του ποταμού 10 πυρκαγιές. Στις 4 εξ αυτών κλήθηκαν να συνδράμουν στην κατάσβεση και πτυτικά μέσα.